Μπρος, έλα. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ, ποιος, εμένα ρωτάς, είσαι εσύ. Άκη, άσε με να μιλήσω, από Μαγούλα Εξής. Α, τελειά, όχι ρε. Όχι ρε, θα παρακαλέσει. Γονάτισε κάτω τώρα σπίτι σου. Γονάτισε, σε βλέπω εγώ άμα το κάνεις. Φώναξε, θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου, άξιος πρωταθλητής όλο τον χρόνο που έχεις πάρει και μετά θα σε αφήσω να μιλήσεις, ειλικρινά σου μιλάω, μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κάτω, είστε το μήνυμα. Έχω λόγο. Κάτω, γονάτισε, πες. Ο άξιος πρωταθλητής Ολυμπιακός. Εγώ καλά πήγα στη Γάμα. Έφαγα το 500 εκατομμύρια από το κράτος της Ελλάδας. Από την λεφτά από το κράτος, έτσι. 500 εκατομμύρια τα έκλεψα και δίκαια είναι ο Ολυμπιακός πρωταθλητής όλα τα χρόνια που το παίρνει. Και αν δεν μιλήσεις μέχρι το τέλος εκπομπής, εγώ δεν θα είμαι εδώ άλλη φορά. Γονάτισες, δεν σε βλέπω. Θα γονατίσεις. Για να μάθετε να έχετε σεβασμό. Τουλάχιστον με τον Τυροπιτούλη γελάω. Με τον Ποκοπίκο γέλασα. Με προπαγάνδα βρώμικη ενάντια του Ολυμπιακού δεν γελάω. Και γι' αυτό σε κλείνω. Όπως είναι και για κάποιοι δύο-τρεις ακόμα. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου Τάκη. Αλέχος ονομάζομαι. Γεια. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Ναι. Ο παδός του ΠΑΟΚ είμαι. Μπράβο. Ήθελα να σου πω, Τάκη, εσύ που έχεις ταξιδέψει σε όλες τις έδρες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Εκτός έδρας, ποια θεωρείς την πιο καυτή έδρα? Το Ρέντι. Εκτός από το Λιβέρπουλ, στις άλλες. Το Ρέντι, σου είπα, το Ρέντι. Εγώ, φεύγοντας από το Καραϊσκάκι, η πιο δύσκολη έδρα γήπεδο για να μπω να δω τον Ολυμπιακό μου είναι το Ρέντι. Δεν με αφήνουν ποτέ να μπω μέσα. Αυτή είναι η πιο δύσκολη έδρα του Ολυμπιακού. Αντεγιά! Άκουσε με φιλαράκο. Είσαι πολύ άμυαλος να πω, ενώ φάνηκες λίγο ευγενικός. Πιστεύω, ήσουν. Πιστεύω, είσαι. Άκουσε με. Αυτό που σου είπα, θέλω να το καταλάβεις αν είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Εγώ, από πολύ μικρό παιδί, από τότε που μάθα τους δρόμους εδώ στο... που βγήκα έξω από το σπίτι μου τέλος πάντων, για να πάω στο Ρέντι, να κάθομαι να βλέπω τους παίκτες του Ολυμπιακού να μπαίνουν μέσα με τα αυτοκίνητα και να τους ξαναβλέπω τα φεύγουν και να παρακαλάω, ρε αφήστε με να δω λίγο την προπόνηση, αυτή για μένα είναι η πιο δύσκολη έδρα του Ολυμπιακού. Δεν με αφήσανε ποτέ, εκτός από 4-5 φορές. Αυτή είναι η πιο δύσκολη έδρα του Ολυμπιακού. Το προπονητήριο στο Ρέντι. Τώρα, όσον αφορά για την Τούμπα που το πας εκεί, θα σου θυμίσω ότι 140 πούλμαν, το πρώτο ήταν έξω από τη θύρα 7 στην Τούμπα και το τελευταίο στα Μάλγαρα. Έτσι. 7.000 Ολυμπιακοί, δεν θυμάσαι. Τότε με το κεφάλι του Κούδα, θα θυμάσαι. Και κατεβαίνατε από την 4, πήγανε μέχρι το τέρμα εκεί που είναι δίπλα στο 4 και λέγατε ελάτε. Δηλαδή θα έρθεις στο Καραϊσκάκι και θα σου πω εγώ έλα. Δεν θα έρθω εγώ σε σένα. Άκουσε με φίλε. Δεν υπάρχει Τούμπα. Έδρα. Δεν υπάρχει. Για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω για τις άλλες ομάδες. Τώρα, άμα θα θυμηθείς, γιατί εγώ θα σε προλάβω, να μου πεις έχεις να κερδίσεις 15 χρόνια στο Τούμπα. Άκουσε με. Εγώ, σαν Ολυμπιακός, έχω περισσότερες νίκες στην Τούμπα από ότι εσύ στο Καραϊσκάκι. Εσύ έχεις 8. Από τότε που ιδρύθηκε το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, το 30, μέχρι τώρα 8 έχεις. Εγώ δεν έχω 8. Άραγε, ποια δύσκολη έδρα μου λες. Για ποια δύσκολη έδρα. Γιατί μήπως εννοείς όταν παίζει ο Ολυμπιακός εκεί που δεν μπορεί να χτυπήσει, θυμάμαι τώρα θα σου πω κάποιους παίκτες. Θυμάμαι τον Τζόρτζεβιτς, παράδειγμα, ή τον Γιωργάτο, αν μπορούν να βαρέσουν κορνέρ. Αυτή είναι η δύσκολη έδρα. Πετάγατε πετρές. Ή τότε με τον Μητρόπουλο που ήταν στο κέντρο του κηπέδου και σε βάραγε μπουνιές μόνος του. Είχατε μπει καμιά διακοσαριά μέσα. Αυτή είναι η δύσκολη έδρα. Δεν είναι δύσκολη έδρα, ρε φίλε. Δεν είναι. Και θα σου πω και κάτι άλλο να θυμηθείς που είσαι μικρός. Όταν αυτή η δύσκολη έδρα που λέγεται Τούμπα, κατά τη γνώμη σου,
Έχει φάει 5 γκολ από την Παναχαϊκή. 5 γκολ έχει φάει. Από την Παναχαϊκή μέσα στην Τούμπα. Έτσι. Το 73. Και πήρα το πρωτάθλημα εγώ. 5 είχε φάει. 5 γκολ. Από την Παναχαϊκή, στο ξαναλέω. Δεν υπάρχει Παναχαϊκή πια, είναι επίτα εθνική. Ας την Τούμπα. Αυτά είναι εκεί που μαζεύεσαι, 4-5 πιο μεγάλοι, σου λένε Τούμπα. Και εσύ λες Τούμπα κι εγώ. Να έχουμε να λέμε.